Μιλάμε λίγο πριν ή λίγο μετά την αρπαγή της Εκκλησίας. Μέρες πριν, μέρες μετά. Πράτο το φλάσιμ τανί. Το πιθανότερο είναι αμέσως μετά την αρπαγή της Εκκλησίας. Το φλάσιμ τανί for rëmbimin e kishës, do më thënë pak ditë për para rëmbimit të kishës dhe pak pas rëmbimit të kishës. Dhe do të shkrim të profete Ezekiel, të kapitulli 38, a gjej, nëse do të lezosh të toni të rëmbimit. Poli ligo prin, i ligo, poli ligo me ta të nërpagi. Pra pak për para rëmbimit dhe pak pas rëmbimit do flasim këto. Άμα είναι, θα μας δώσεις χρόνο να τα σημειώσουμε αυτά που θα πεις τώρα στο 38. Ε? Άμα είναι, θα μας δώσεις λίγο χρόνο να σημειώσουμε οι αδερφοί τα λίγο αυτά στο 38. Έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον. Θα σας πω τι θα σημειώνετε. Okay. Ιε ανθρώπου, στήριξον το πρόσωπό σου επί Γόγ, την γη του Μαγόγ, του ηγεμόνος της Ρος, Μεσέχ και Θουβάλ. Συνεχίζω και θα επιστρέψω. Και προφήτευσον κατά αυτού και είπε, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ιδού εγώ είμαι εναντίον σου Γόγ, ηγεμόν της Ρος, Μεσέχ και Θουβάλ. Διάβασε το. Δεν λέω στον κάτσε να το διαβάσω. Ένα, δύο, τρία εδάφιο. Τα πρώτα τρία, ναι. Φιάλα εζότητ μου τρεϊτούα του καθέν. Μπύρ νιερίου, κθέφι τούρον τέντε τρεϊτ Γόγου του Βέντιτ, Të Magogut, princi i Roshit, i Meshekut dhe i Tubalit, dhe profetizo kundër ti, dhe thuaj, kështu thot Zoti, Zoti, ja unë jam kundër teje o Gog, princi i Roshit, i Meshekut dhe i Tubalit. Amin. Τώρα να δούμε μία-μία από αυτές τις λέξεις. Ρος. Τανί το τυχούχε. Τα εβραϊκά είναι η Ρωσία. Και τότε το τυχούχε και το φιάλ, τανί, νιν κανιέ. Φιάλα Ρος, το το θότ Ρωσί. Μαγόγ είναι ο λαός όλων των φυλών του Βορρά, των Ρώσων. Μαγόγ είναι η γη πόπουλη η βερίου της Ρωσίας. Αν πάτε χρονικών παραδείγματος χάρη Α, το σύμβολο να σας πούμε τεκ λίμπρο η πάρη χρονικάβε, τότε θα τα δείτε αυτά στο πέμπτο εδάφιο. Πρώτο κεφάλαιο, πέμπτο εδάφιο. Εκλήμπρη πάρει χρονίκαβε, καπίτουλ υπάρ, δε παραγράφει πες. Να το διαβάσω το πέντε. Όλο το πέντε, έξι και εφτά. Οκ. Πέντε, πες, τζάρ, δε στάτ. Μπείτε η αθέτη τη Σενγκομέρη, Μαγκόγου, Μαντάι, Ιαβάνι, Τουμπάλι, Μεσέκο, δε Τυράσι. Μπείτε γκομέρη τη Ασκενάζη, Ριφάθη, δε το Γκαρμάχου. Μπείτε οι Αβάνοι τύχην Ελισάμι, Ταρσίσι, Κιτίμι, δε Ντοντανίμι. Λοιπόν, ένα-ένα γράψτε. Μαγόγ είναι ο αρχικός λαός όλων των βορείων λαών. Μαγόγου, τη χρόνη νιν κανιέτανη. Μαγόγου, έστ, ποιος είναι ο Μαγόγ άλλη μία? Αυτός που γέννησε όλους τους λαούς του Βορρά. Μαγόγου έστ αί και λίντι τε γιθ πόπουιτ εβερίου, της Ρωσίας, έτσι. Της Ρωσίας. Τε εβερίου τε Ρωσίς. Και πάμε. Μεσέχ είναι η Μόσχα. Μεσέκου έστ Μόσχα. Μεσέχ. Εστό ζώνα ε Μόσχες. Μεσέκου. Θουβάλ είναι το Τομπόλσκ που είναι ο παλαιότερος ρωσικός οικισμός ανατολικά των ουρανίων στην Ασιατική Ρωσία και αποτελεί, προσέξτε, την ιστορική αρχαία πρωτεύουσα της Σιβηρίας. Άρα, Θουβάλ είναι το Τομπόλσκ που αποτελεί την ιστορική πρωτεύουσα της Σιβηρίας αρχαίων ετών. Πρατουμπάλι, του Μπόλσκι, το μαθαίνει και έχει σωτ. Του Μπόλσκ λέγεται σήμερα. Πώς λέγεται? Του Μπόλσκ. Το Μπόλσκ έχει κρυοτσιτέτη η Σιβηρία. Η αρχαία ιστορική πρωτεύουσα της Σιβηρίας. Το μαθαίνει κρυοτσιτέτη ιδιαίτερη η Σιβηρίς. Κρυοτσιτέτη ή κρυοτσιτέτη ιδιαίτερη η Σιβηρίς. Μεσέχ είναι
ο γενάρχης όλων των σλαβικών λαών. Γενάρχης, τι εννοείς? Γενάρχης ο αρχηγός του, εκείνος που ξεκίνησε, η γενεά. Μεσέκου, η Μόσκα δηλαδή. Των σλαβικών λαών. Μόσκα, έστε το μεθέν... Όχι Μόσκα, η Μόσκα είναι ναι, η Μόσκα, η Μεσέχ, ναι. Μεσέκου, ο Μεσέχ όμως ο άνθρωπος είναι ο γενάρχης όλων των Ρώσων και των σλαβικών λαών. Μεσέκου εστάει και λίντι γιθ σλάβετ, τα Ρουσίς δε σλάβτε τίερ. Γομέρ είναι τα βόρεια παράλια του εύξουνου πόντου. Γομέρι εστ μπρεκδέτετ βεριόρετ εύξουνο πόντος. Ο Βαρμά είναι στο Αραράτ βόρεια της Ασσυρίας. Ποιος είναι αυτός? Το Γαρμά. Το Γαρμά, κάτσε να το βρω. Το Γαρμά, τι είναι, είπες? Το Γαρμά είναι στο Αραράτ, το βουνό. Το Γαρμά είναι μάλλον Αραράτ. Βόρεια της Ασσυρίας. Νεβερίτε Ασσυρίς. Όλα αυτά τα κράτη είναι από τον Εσχάτων του Βορρά. Τε τζίθ και το στέτε, γιάν νεσκάιετε βερίουτ. Διαβάζουμε τώρα από το 4 εδάφιο. Αν ισχύουν τα παραγράφη κάταρτ. Διάβασε. Το 4, όλο. Ναι. Λετζέμ παραγράφη κάταρ. Λετζέμι πράτε και Εζεκία και τα κουπτώ εμείς δανειχέρ. Εζεκίελ, δε μεθέν καπίτουλη 38, παραγράφη κάταρ. Ούν το τεκθέ πράπα, το τεβέ τσενγέλαν ενόφουλα τετούα, δε το τεντζίερ με τζίθ ουστρίν τέντε με κουάι δεκαλόρες τε τζίθ τε βέσχουρ. Σκελτσούεσεμ. Një turm e madhe me mbroja të mëdha dhe të vogla, me shpatë në dorë. Και τώρα το 5 εδάφιο περιγράφει τους συμμάχους των λαών από Εσχάτου το Βορρά που το βλέπουμε σήμερα. Όλα αυτά είναι σαν να διαβάζουμε εφημερίδα σήμερα. Θα το δείτε. Ναι, καπίτουλ, ναι, παραγράφει ναι, πες, θότ, ιαν κετο στέτεται τίρα και ιαν προκράχει. Το 5 εδάφιο, έτσι. Ναι. Και προκράχει το σκάιετ βεριόρε. Δεν με φαίνεται. Σύμμαχη των Εσχάτων του Βορρά είναι το Ιράν, η Περσία. Να κάτσε να το διαβάσει το, να το διαβάσω το 5. Δε μετά Περσία, Αιτιοπία δε Πούτη, τε τζίθ με μπουρόια δε προκρενάρε. Σύμμαχη των πόλεων των φυλών του Εσχάτου του Βερά και σήμερα ακόμη είναι η Περσία. Δε πρα, Ιάν, σύμμακος δε μεθέν νεκρά, το μαθέν... Είναι η Λιβύη, είναι η Αιθιοπία που είναι το σημερινό Σουδάν. Η παλιά Αιθιοπία είναι το σημερινό Σουδάν. Αιθιοπία έχει Σουδάν ισότσιον. Και Αιθιοπία και αυτό και το. Και θέλει η Λιβύη που είναι η Βόρεια Αφρική. Λιβύη είναι η Πούτη, που λέει εδώ στο λόγο. Η Λιβύη. Πώς το λέει στα ελληνικά? Πέρσες, Αιθίωπες και Λίβοι. Λίβοι το λένε, το λέει το Πούτι, εδώ. Ποιο? Μετά από την Αιθιοπία, λέει Λίβοι. Λίβοι. Α, γκρατσίστε πάσκα Λίβοι και Πούτι και θότκτο. Ναι. Mm-hmm. Περσία, Αιθιοπία, Λίβοι. Περσία, Αιθιοπία, δε Λιβία. Πάντα στούτους με ασπίδες και περικεφαλές. Τε τζίθ με μπουρόια δε προκρινάρι. Τον Γομέρ που είπαμε είναι βόρεια της Ασσυρίας, η βόρεια Ασσυρία, που είναι και αυτή σύμμαχη με τους Ρώσους. Γομέρ είναι βερίου η Ασσυρίς, που είναι μπάσκ με σκάιν βεριόρε πράτε Ρουσίς. Και πάντα τα τάγματα αυτού. Τζίθ ουστρία ετή. Και θα γαρμά που είναι το Αραράτ βόρεια Ασσυρία. Δε το Γαρμάχου τσέστ βερίου η Ασσυρίς. Που είναι από τον Εσχάτων του Βορρά και πάντα τα τάγματα αυτού με τα πολλούς λαούς με τα σου. Πίεσε σκαϊόρε τε βερίουτ δε τε τζίθ ουστάρε τε τί σουμ πόπου ιάν με τί. Δηλαδή η συμμαχία ποια είναι? Ρωσία, Μόσχα, Σιβηρία, Βόρεια Ασσυρία,
παράλια του ευξήνου πόντου, αφενός μεν εσχάτων του βορρά, συν Περσία, Σουδάν και Λιβύη. Μάλιστα. Όπως τα ξέρουμε σήμερα. Αυτά ισχύουν σήμερα. Σίκουρσε η Δήμ. Γραμμένα 2.500 χρόνια πριν. Σίκουρσε η Δήμ. Σότ, πρα, τα γήθα κτοχτέτε για τα μπασκούαρα δε ισχύουν φιάλα απερεντής και 2.000 προπάρα. Γήθα κτοχτέτε και θα βλάει. Μεσό είσαι η κουπτούα φιάλα και θα κτοχτέτε. Και τώρα διάβασε το 7 εδάφιο το σχέδιο του Θεού. Με συγχωρείς ένα λεπτό, αδερφέ. Τον είδω ότι πλωτσός διτσκάν και σε νοκρές δάνε που πτώσουμε. Μον βαξδόιμ το μεθανε. Διαβάζουμε το 7, είπατε, αδερφέ. Το 7 και το 8 εδάφιο θα διαβάσεις αναλυτικά και προσεκτικά. Είναι το σχέδιο του Θεού για αυτούς τους λαούς όλους. Το τλετζέμ θετ παραγράφει είναι 7-18 με σούμ κουιντές. Δε έστε δενήμι η τσεουγέ περενδία και τούρε πόπου είδετ. Τι είναι για τους λαούς αυτούς, αδερφέ, αυτά τα δύο εδάφια? Ναι, όλα αυτά είναι για τους λαούς αυτούς, το 9 εδάφιο, το 8 και το 9 εδάφιο. Φλετ γιο δενήμ πράτο πόπου, είμαι φάλλη, προθώτσε φλετ πράτο πόπου, υπερ πόπου και λετζούαν πακ μελάρτ πράπο Ρουσίν, περ Περσίν, Αιτιοπίν, Λιμπίν, τζίθα κτώ και λετζούν πακ προπάρα. Οπότε διαβάζω τα 3, 7, 8, 9. Εγώ θα τα διαβάσω. 8 εδάφιο. Μετά πολλά ημέρα θα γίνει επίσκεψη σε που είσαι εγώ ηγεμόν όλων αυτών. Το 8 διαβάζεις. Ναι. Μπασχούμ δίτες τι το τεντεσκόες. Νεβίτε τε φούντι το τεσούλες κουντερβέντι τσι νουκ ισμάγκετ σπάτες. Εν της εσχάτης χρόνης θέλεις ελθεί στην γην που ελευθερώθη εκ της μασχέρας και συνήχθη εκ πολλών λαών, δηλαδή των λαών Ισραήλ, εναντίον των ωραίων Ισραήλ, τα οποία κατεστάθησαν έρημα διαπαντός. Όλοι αυτοί οι λαοί θα τους φέρει ο Θεός εναντίον του Ισραήλ. Τα γίθκα το πόπουι παρεντία το τη σύλλε κούντερ Ισραήλιτ. Αυτός όμως ο λαός μετεφέρθη εκ μέσου των λαών και θέλουσι κατοικήσει πάντες ασφαλώς όπως κατοικεί τώρα το Ισραήλ. Και κανένας σούμ κόνος κριτή, τανί όλοι αυτοί θα επιτεθούν εναντίον του Ισραήλ. Τε γίθ το κόμπε πράτσε λετζούα πακ με λάρτ, δότε σουλμόιν Ισραήλιν. Δε το τυντζέρνα πόπουτ και το τεμπανόιν τε γίθ το σιγούρτ. Και 9 εδάφιο και θα ανεβείς και θα έρθεις ως ανεμοζάλι, θέλεις είστε ως νέφος διανασκεπάσεις την γη του Ισραήλ, εσύ και όλα τα τάγματά σου και πολλής λαός μετά σου. Τι το τεγγίτες λετζέντε προγράφει νέντ, το τεγγίτες το τεβίσ σύνια του φαν, το τεγίσ σύνια ρε τσεμπούλον βέντιν, βέντιν Αιγύπτε, Ισραήλιν το μαθαίνε, τι με γίθρου πατετούα δε σούμ πόπου η μπάσκ με τι. Τώρα στο 10 θα δούμε για ποιο λόγο θα γίνει αυτός ο πόλεμος. Αν είτε προγράφει ο διέντο το σώιμ σε τσιλά εσταρσίωια εκεσάνη. Όταν πριν 35 χρόνια το διάβαζα, δεν ξέραμε για ποιο λόγο θα γίνει αυτός ο πόλεμος. Ο ελετζόνιμ παρατρίδε πες βιέτες, νου και δίνει μαρσίωεν σε τσέτον πέγγελου. Τώρα όμως ξέρουμε. Πορτανή και θα το δούμε. Δεν το τασώιμ. 10 εδάφιο. Παραγράφει δύο. Πού το λέγει Κύριος ο Θεός. Εν εκείν τη μέρα θέλουσι αναδεί πράγματα επί την καρδία σου και θέλεις βουλευθεί βουλάς πονηράς και θέλεις πει θέλω αναβεί στην γην πόλεων ατυχίστων, θέλω ελθεί προς εισηγάζοντας, κατοικούντας εν ασφαλεία, πάντας τούτους κατοικούντας πόλεις ατυχίστους, μη έχουσας οχλούς και πύλας. Και το 12 εδάφιο είναι η απάντηση. Δια να λαιλατήσεις λαιλασίαν και να λαθυραγωγήσεις λάθυρον, δια να επαναστρέψεις την χείρα σου επί ερημώσεις κατοικιστήσεις και επί λαών συνηγμένων εκ των εθνών αποκτήσαντα κτίνη και αγαθά κατοικούντα εν το μέσο της γης. Αυτός ο πόλεμος δηλαδή θα γίνει για μεγάλα συμφέροντα.
Για οικονομικούς λόγους. Να τα διαβάσουμε αυτά τα εδάφια κι εμείς. Διάβασέ τα. Gjithë kjo luft do të bëhet për arsye ekonomike. Dhe lexoja vllatoni nga 9-ta, mbile nga 10-ta, 11-ta, 12-ta, tre paragrafe që lexoj. Και όταν πριν 30 χρόνια διάβαζα για οικονομικούς λόγους, δεν μπορούσα να καταλάβω τι οικονομικούς λόγους θα είχαν όλοι αυτοί οι λαοί εναντίον ενός λαού που είναι 9,5 εκατομμύρια άνθρωποι. Αδερφέ, δεν σε προλαβαίνουμε. Κάτσε να διαβάσουμε τα εδάφια που είπαμε. Ναι, ναι, κάτσε, κάτσε. Όχι, θα σου το πω. Και πριν χρόνια όταν το διάβαζα... Που η λετζέκοτο προπόρα της αβίτες... Δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε... Νουκ κουπτώνιν τότ. Για ποια οικονομικά συμφέροντα έλεγαν ότι θα κατέβουν όλοι αυτοί οι βόρειοι λαοί εναντίον του Ισραήλ. Σε τσφάρ ίντερέσες οικονομικές δω τε κίσιν και τε σμπρίσνιν τε τζίθα το στέτετ βεριόρε κούντερ Ισραήλιτ. Τώρα όμως ξέρουμε ότι ο αμύθιτος πλούτος όταν η εντύμ σε πασορία εμάδε που υπάρχει εκεί και έστατιε είναι το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο που είναι στην περιοχή του Ισραήλ και όλου του Αιγαίου και της Μεσογείου θαλάσσης. Δίμσε πασορία εμάδα συστά μέχρι Ισραήλ και έχει ναύτα δε γκάζι. Η τσίλη έχει να Ισραήλ, έχει να δέτην μεσδέ, δεν εντέτην εγγέ. Υπάρχουν τα κοιτάσματα στο Ισραήλ Λεβιάθανα, αν τα έχετε ακούσει. Ιάννα, τα κοιτάσματα τι είναι, αδερφέ? Είναι... Τα κοιτάσματα του πετρελαίου και του αερίου. Μηχανήματα είναι? Όχι, όχι, πλούτος, αέριο και πετρέλαιο. Φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Κρκίμεται ναύτες, κρκίμεται ναύτες, δεν τε γκάζει. Ιάν κρκίμε ντομεθέν τε ναύτες δε τε γκάζει και ιάν και σώτα τία δε τσούεν Λεβίαθαν. Αμύθιτος πλούτος. Δε σώεν σε κάνει πασορή τε σούντε μάδε. Τα κοιτάσματα του Λεβιάθαν καλύπτουν για πάρα πολλά χρόνια όλη την οικουμένη. Το κρκίμε τε ναύτες σμπουλόιν σε αιωνάφτ και εχτατία δε την μπουλόιν εβόιατ εγγίθ μπότες προς σούν βίτε. Και είναι ιδιοκτησίας Ισραήλ, Ελλάδος και Βόρειας Αφρικής και Αιγύπτου. Δε εστ προν Ισραήλιτ, Εγκρετσίς, Εμεσδέοτ, δε ποιο ήταν το τελευταίο, της Αιγύπτου. Αιγύπτου. Δε τε Αιγύπτιτ. Όλος αυτός ο φοβερός πόλεμος και η φοβερή εκστρατεία, αυτό που γίνεται τώρα και με την Τουρκία, είναι για τα πετρέλαια και για το φυσικό αέριο, για τον περίφημο East Med, που θα φεύγουν από το Ισραήλ, θα περνάνε από την Ελλάδα και θα φτάνουν στην Ευρώπη. Ελπίζω να το έχετε διαβάσει και να το ξέρετε. Gjithë το pasuri, besoj se Altini është më i saktë për këto, na shkruan këto rezervat hidrokarbure. Gjitha këto do të kalojnë nga poshtë, do më thënë të vinë dhe të kalojnë në Greqi. Και τώρα να δούμε τους συμμάχους του Ισραήλ, της Ελλάδος και της Μεσογείου. Ποιοι είναι? Δεν τα νίλε το σώεμ σε κούς ιαν ατό και προκράχειν Ισραήλιν, Γκρετσίν. 12 εδάφιο, 13 εδάφιο. Παραγράφειν 13. Σεβά. Σέμπα. Σαουδική Αραβία. Αραβία Σαουδίτε. Δεθάν. Δεδάνι. Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Εμμυράτε τε μπασκούαρε. Εμπασκούαρε. Θαρσίς. Θαρσίσι. Ισπανία και Νότιος Ευρώπη. Ισπανία, Ιταλία. Σπάνια δε Ευρώπα Ιούγκουτ. Σπάνια δε Ιταλία. Και αυτή λέει και οι έμποροι του Θαρσίς με τα πάντων των σκήμνων αυτής θέλουν σιωπή προς τους προς τον κατερχόμενο στρατό, ήλθες να λαιλατήσεις λαιλασίαν. Συνήθεσα στο πλήθος σου για να λαφυραγωγήσεις λάφυρα, διαναρπάσεις αργύριον και κρισίον, διαναλάβεις κτίνη και αγαθά, διανακάμεις λίαν μεγάλην. Διάβασε το. Ναι. Σέμπα, δεν τάνει, τρεκτάρετε τα αρχίσεις και θα πάρ προπάρα, δε τέρα λουάντε ευέγγελ, το πίεσιν.
ke ardhur për të plaçkitur, ke mbledhur turmën tënde për të bërë plaçk, për të marrë argjendin dhe arin, për të marrë kafshët dhe pasuritë, për të bërë një plaçk të madhe. Δηλαδή διαμαρτύρονται τα αραβικά κράτη και η νότιος Ευρώπη για την επίθεση αυτή των βορείων εναντίον Ισραήλ και γενικά της περιοχής. Πρα, ανκόχεν κατ' οστέτε, σε ψε βέντετ βεριόρε γοντάσιν Ισραήλιν δε πιέσετ ετήρα και θάμ. Είμαστε στο 14 εδάφιο, 15 και 16. Γεμί τεκ παραγράφη 14, 15 και 16. Διάβασε το σε παρακαλώ. Ναι, θα το διαβάσει ο Τόνι. Πραντάει μπιρ νερίου προφητιζό δε ηθούα η γόγκουτ. Κουστού θότ ζώτη, ζώτη, ατα δίτ κουρ πόπλ ήμ Ισραήλι δο τιέτη σίγουρτ, α νουκ δο τα δίστη. Δο το βίσ γα μπανίς αγιώτε, γα σκάε τε δερίου, τί δε σούμ πόπλ με τύ. Të gjithë të hipu mbi huaj, një turme madhe dhe një ushtri e fuqishme. Do të dalësh kundër popullit tim të Izraelit si një re që mbulon vendin. Kjo ka për të ndodhur ditë e fundit. Do të të çoj kundër vendit tim me qëllim që kombet të më njohin, kur të shenjtërohem të ti për para syve të tyre, o Gog. Amin. Amin. Para milaj tora o Theos, stus laus aftus. Και τώρα στο 17 εδάφιο, λέει τι πρόκειται να κάνει ο Θεός. Διάβασε το πάλι. Πρα, η οφλέτ παρεντία και τύρω πόπιδε σε τσφάκμα καν πρωτεμπέρ. Δε φλέτε εξτάτω μου διέτα πρόσερι. Κεστού θότ ζώτη, ζώτη. Αν ο κιετία η πρωτοτσίλνε φόλα να κότε λάστα με αν το σεμποτόβε το μη, προφέτεται Ισραήλιτ, το τσίλετ προβείτε με ράδ προφετιζούαν ατο δίτ και το τοκίσα σίλ κουνορτούρε. Αμήν. Είναι φοβερό εδάφιο το 17, λέει «Σεις εκείνος περί του οποίου ελάλησα εν τες αρχαίες ημέρες με τους δούλους μου τους προφήτες τον Ιζεκιήλ, οι οποίοι προφήτευσαν εν εκείνες τες ημέρες διαπολώνετον σήμερα ότι έμελον εγώ να σε φέρω αντίον αυτών». Ποιο παραγράφει 17 έχει σούμ η τσάρ, δομεθέν, δε θότ. A nuk jeti ai për të cilin fola në kohët e lashta me anë të shërbëtorëve të mi, profetët të Izraelit, pra me Ezekielin që profetizon këtu, të cilët për vite me radhë profetizuan atë ditë që do të kisha sjell kundër tyre. Και στο 18 εδάφιο. Αλλά εν εκείν τη ημέρα, εν τη μέρα καθήν ο Γόγ θα έρθει εναντίον του Ισραήλ, η οργή μου θα κατεβεί επί το πρόσωπό μου, λέγει Κύριος. Διάβασε το 18. Por do të ndodh që po atë ditë, ditën kur Gogu do të vi kundër tokës e Izraelit, thot Zoti, Zoti, që tërbimi im do të me hip në vrimat e hundës. Και πώς θα εκδηλωθεί η οργή του Θεού, 19 εδάφιο, διάβασε το. Δε si do të shprehet zemërimi i Perëndis, lexojmë paragrafin 19. Në xhelozin time dhe në zjarrin e zemërimit tim, unë deklaroj se atë ditë do të ketë një tronditje të madhe në vendin e Izraelit. Εδώ θα γίνει τώρα ένας φοβερός σεισμός. Και ο τρονδίτη και θότ, το το γίνει μια τρμέτ σούμι φουτσίσιμ και το μπαέτ. Που θα καταστρέψει τα στρατεύματα τα εναντίον του Ισραήλ. Που το τη σκατρώει ουστρί και το τιεν κούντερ Ισραήλιτ. Και αν διαβάσουμε το εδάφιο να το βρω. Το εδάφιο 21. Διάβασε το και θέλεις καλές, διάβασε το 21 εδάφιο. Ούντο το θεράς κοντρ τη σπάτων μπι τη γιθ μάλετ εμία, θότ ζώτη ζώτη, σπάτε σε τσίλιτ, δο το ντρεϊτόετ κοντρ βολάιτε βέτ. Δηλαδή αυτό που έχει κάνει και άλλες φορές ο Θεός, θα σκοτώνει ο ένας τον άλλον μετά το σεισμό όλα τα στρατεύματα αυτά που θα έρθουν εναντίον. Μεγάλη καταστροφή. Pra, Zoti do të bëjë shkatërrim të madh tek ta, sikur se e thotë edhe dikun tjetër, se do të vrasi njëri tjetrin, pra shkatërrim të plot të ushtrive të kundër Izraelit. Και θα είναι και πυρηνικός πόλεμος, 22 εδάφιο, διάβασε το. Δεν do të ketë dhe luftë kimike, bërthamore, si që vëtë ajo, tek paragrafin 22.
Do të ekzekutoj vendimin tim mbi të me mortaj dhe me gjak. Do të bëj të resh mbi të, mbi ushtrinë e tij dhe mbi shumë popull që janë bashkë me të, një shi që zhurin, gur prej akulli, zjarr dhe skufur. Άρα θείον και πύρ. Εδώ οι μελετητές της γραφής λένε ή θα είναι όπως τα Σόδωμα και τα Γόμορα ή το πιθανότερο πυρηνικός πόλεμος. Pra, με πυρηνικά όπλα. Ζιάρ δε σιούφερ. Δε στουδιούς υπθόν, όσο δε το γιέτ σίκουρ να Σοντόμ δεν Γομόρ κουρί σκατρώει, όσο δε το γιέν άρμετ μπαρθαμόρε. Και τι, γιατί θα το κάνει αυτό ο Θεός? Δε προσέτω τα μπέε πρεντίακτε. 23 εδάφιο. Γιατί θα τα κάνει όλα αυτά ο Θεός, διάβασε 23 εδάφιο. Παραγράφη μίστε τρέ. Κοστού, δω το λαρτασόεμ, δε δω το σενιτερόεμ, δε δω το μπέμι νιώου νοσύτε σούμ κόμβεβε, δε δω το πρανόιν σε ούνιαμ ζώτη. Άρα να αποδειχθεί ότι ο Θεός είναι αληθινός. Αυτός είναι ο Κύριος όλων των δυνάμεων. Të vërtetohet se Perëndia është i vërtet, ai është Zot i gjithë ushtrive. Και πάμε τώρα στο Λάμπτα Θήτα, το 39 κεφάλαιο. Δε σκοίμε το καπίτλο 39. Και εσύ, ανθρώπου, διάβασε το 1, το 2 και το 3. Λέτε τρα παραγράφετε πάρα. Τι μπήρ νερίου προφετιζό κουνουρ γόγου δε θουαί. Kështu thot Zoti, Zoti, ja unë jam kundër teje, o princi i Roshit, i Meshekut dhe i Tubalit. Unë do të bëj të kthehesh mbrapa, do të të josh, do të bëj të ngjitesh në pjesët e skaqme të veriut dhe do të çoj në malet e Izraelit. Do të shkund harku nga dora jote e majt dhe do të bëj që të bien shigjetat nga dora e djathtë. Ja vazhdo këto 4. Dhe do të rëzohesh mbi malet e Izraelit ti me gjithë ushtrinë tënde dhe me popull që janë me ty. Do të bëj që të hanë shpendet grabiqar, shpendet e çfarëdo lloji dhe kafshët e fushës. Kështopede. Do të rëzohesh në fushë të hapur, sepse unë fola, thot Perëndia Zoti. Telia katastrofi olën të stratevmaton. Pra shkatrim të plot të të gjithë ushtrive. Τώρα πάμε στο 6. Και θέλω αποστείλει πυρ επί του Γόγ και μεταξύ των κατοικού των ασφαλεία της νήσους και θέλουσι γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Τώρα πια επεμβαίνει ενεργητικά ο Θεός. Δε το τον τεργόι ζιάρ μπι μαγκόγουν δε μπι ατάχι ετόν το σίγουρ νε ίσουι δε το τπρανόιν και ούνι αμζότη. Και το 7 και το 8. Kështu do të bëj të njohur emrin tim të shenjtë në mes të popullit tim të Izraelit dhe nuk do të lejoj më të përdhoset emri im i shenjtë dhe kombet do të pranojnë që unë jam Zoti i shenjtë në Izrael. Ja, kjo do të ndodhë dhe do të kryet, thot Perëndia Zoti. Kjo është dita për të cilën kam folur. Amin. Ini sidriptiki niki të Theu ke të lau Izrael. Pra kjo është fitorja e sigurt e Perëndis dhe e popullit të Izraelit. Και τώρα το 9 εδάφιο είναι πολύ κρίσιμο εδάφιο. Διάβασέ το και θα μιλήσω και εγώ μετά. Δε παραγράφει 9 është shumë kritik. Ta lexojmë dhe do të flasë pastaj vaj. Atëherë banorët e qyteteve të Izraelit do të dalin, do t'i vënë zjarrin dhe do të djegin armët, burojat e mëdha dhe të vogla, topuzet dhe ushtat, dhe me to do të bëjnë zjarë 7 vjetë. 7 χρόνια λοιπόν θα καίνε τα όπλα, 7, το ξαναδιαβάζω, και οι κατοικούντες στα πόλεις θα εξέλθουν και θέλουν συμβάλλει πυρ και κάψει τα όπλα τα πυρηνικά και τα σασπίδας και τους θηρεούς και τα τόξα και τα βέλη και τα οκόντια και τα σλόγχας, 7 χρόνια, που σημαίνει τα 7 χρόνια του Αντίχριστου, άρα αυτός ο πόλεμος θα αρχίσει λίγο πριν, λίγο μετά την αρπαγή της Εκκλησίας, όπως είπαμε αρχικά. 7 vjetë thot do të djegin armët. Ky 7 vjeçar do të jetë në 7 vjeçarin e Antikrishtit. Pra ky 7 vjeçar do të filloje pak përpara rëmbimit të kishës dhe mbase edhe pas rëmbimit të kishës, shumë pak pas rëmbimit të kishës. Λίγο πριν, λίγο μετά την αρπαγή της Εκκλησίας. Pra pak përpara ose pak pas rëmbimit.
10 εδάφιο, διάβασε. Λεγέμ 10. Νουκ δω το δουέτ το μάρς δρού νο φούσ δε ας το πρέσι νο πιού, σεψε δω το πέν ζιάρ με το άρμ. Κοστού δω το σβέσιν, ατά και η σβίσνιν, δε δω το πλατσκίσιν, ατά και πλατσκίσιν, θότ περανδία ζώτη. Άρα ο Ισραήλ πια θα λαιλατήσει αυτούς που πήγαν να τον λαιλατήσουν και θα λαφυραγωγήσει αυτούς που πήγαν να τον λαφυραγωγήσουν. Το κρίσιμο όμως εδάφιο είναι το 11 εδάφιο. Και το 12 εδάφιο. Δω το πλατσκείς Ισραήλ ατότσι δω τα πλατσκίτνιν, δω το σβέσ Ισραήλ ατότσι δόνιν τα σβέσνιν. Δεν το τλετζέμ παραγράφη νίμ διεπτανή. Ατο δίτ δω το ντόθ και δω το γιάπ γόγκοτ ατίεν Ισραήλ νι βέν προβαρίμ, λουγίνεν e abarimit në lindje të detit. Ai do të zerë kalimin shtektarve, sepse aty do të varroset Gogu me gjithë turmën e ti, dhe ai vend do të quhet Lugina e Hamon Gogut. Amin. Εδώ μιλάει για 7 μήνες. Προσέξτε τι λέει. Και ο οίκος Ισραήλ θέλει, χώνει αυτούς 7 μήνες γιατί πρέπει να καθαρίσουν τη γη. Άρα πρέπει να καθαριστεί η γη. Και όλος ο λαός της γης θα χώνει αυτούς και θέλει είστε εις αυτούς ονομαστεί η μέρα καθήν εδοξάστη ο Κύριος ο Θεός. Θα ξαναγυρίσω στο 13 εδάφιο και στο 12, αλλά θέλω να διαβάσω το 14. Διάβασε το 14 και το 15. Το τελευταίο 14 δεν πέσουν δίαιτον. Do të zgjedhin disa burra që do të përshkojnë pa pushim vendin për të varrosur mendimin e shtektarve, trupat e atyre që kanë mbetur mbi faqen e dheut, për ta pastruar. Kur të kalojnë 7 muajt, do të bëjnë këtë kërkim. Kushdo që do të përshkojë vendin, kur të shohë një kocë njeriu, do t'i vërë afër një shenjë treguese, derisa varrmisit nuk do ta varrosin në luginën e Hamon Gogut. Dhe kaksin? Hamonahu do tjetë gjithashtu e emri një qyteti, kështu do të pastroj vendin. Ta valun ειδικούς ανθρώπους ενταφιαστές με ειδικά ενδύματα για να μην μολύνονται από την πυρηνική ενέργεια και όποιος... Περίμενε αδερφέ, περίμενε, δεν θα μεταφράσουμε. Έχεις δίκιο, συγγνώμη. Το ξαναλέω. Θα βάλουν ειδικούς ενταφιαστές με ειδικές ενδυμασίες. Do të vendosin pra personat të veçantë për të bërë varrimin e këtyre njerëzve me uniformat veçanta. Ώστε όποιον δεν έχουν θάψει για να καθαριστεί η γη στον τόπο του Μαγόγ, και το që nuk kanë varrosur që të pastrohet vendi nga këto kufomat në vendin e Hangogut, θα φωνάζουν τους ειδικούς αυτούς ανθρώπους να πηγαίνουν να τον θάβουν. Do για να καθαρίσουν τη γη. Këto njerëz të veçantë, do më thënë specialista, për të varrosur këto njerëz të tjerë që të mos infektohet toka. Τώρα γυρίζουμε στους 7 μήνες που είναι το 12 εδάφιο. Ανοί κθέμι τεκ παραγράφη 12 që φλέτ për 7 muajt e pastrimit, do më thënë të vendit. Άρα για 7 μήνες θα καθαρίζεται η γη. Πρα për 7 muaj do të pastrohet toka. Οι 7 μήνες είναι 210 μέρες. 7 muajt janë 210 dit. 30 επί 7, 210 μέρες. Τώρα πηγαίνουμε στο Δανιήλ, στο κεφάλαιο 8 και στο κεφάλαιο 13. Τεκ Δανιέλη, καπίτουλη 8 δε παραγράφη 13. Και λέει στο 13. Τότε άκουσα Αγίου Τινός Λαλούντος, διάβασε το 13 και το 14. Παστάει δε γιώβα νι το σέν και φλίστε, δε νι σέν τιέτερ η θάτη και φλίστε. Δε ρικούρδο το βαζδοί κυβεγγίμ, δαλίμι φλίμι του πορδίτσιμ, σκρετίμι προ σκάκτ παουσίς, σέντόρια δε ουστρία το σκέλουρ, αιμθά, δε ρι 2300 δίτ. Πασάει, σεντόρια δοτ παστρόετ. Αμήν. Άρα για 2300 ημερονύκτια
θα είναι φτιαγμένος ο λαός του Σολομώντα και εκεί θα εμφανίζεται ο Αντίχριστος σαν Θεός και δεν θα μπορούν να προσφέρουν την παντοτινή θυσία οι Ισραηλίτες. Pra për 2300 dit do të ndërtohet tempulli Solomonit. Të le salimi, adrefe Jorgo. Ναι. Συγγνώμη. Για 2300 ημερονύκτια Për 2300 δεν θα dit, pra, θα είναι ο Αντίχριστος στο ναό του Θεού ως Θεός. Do të jetë Αντικρίστη në tempullin e Perëndis si Perëndi. Γιατί 2300 ημερονύκτια θα είναι ο χτισμένος ο ναός του Θεού και ο Αντίχριστος σαν Θεός. Δε përse për 2300 ditë do të jetë ndërtuar tempulli i Solomonit dhe Antikrishti të jetë si Perëndi i ulur në pe? Γιατί αν προσθέσουμε 2300 ημερονύχτια. Σεψε νέσε μπλέδιμ 2300 ditë δε νέτ. Στην 7 μήνες επί 30 συν 210 ημερονύχτια. Είναι, πες το άλλη μία, συγγνώμη. Στην 7 μήνες επί 30 μέρες συν 210 ημερονύχτια που θα θάβουν τους νεκρούς. Δε μάθαν 2300 και θάμ. Πλούς 7 μούα έχουν και το τβαρώσει νιέρζε και αν 210 δίτ. Τότε είναι 2510 ημερονύχτια. Διά 360 μέρες είναι 7 χρόνια. Ατέρε μπέχεν 2510 δίτ. Δο και πιεστούαρ πρ 360 δίτ και κα βίτη μπέχεν 7 δίτ. Δηλαδή 2300 ημερονύχτια διά 30 ημέρες είναι Do më thënë 2300... 76 μήνες. Συν 7 μήνες, 76 μήνες, συν 7 μήνες που θα θάβουνε, 83 μήνες. Διά 12, 7 χρόνια. Γλώδη πρα σούμα τε ντίτβε, 2300 μπέν δε 2300 ντίτετ δε 7 μουαετ e tjerë që janë 210 ditë të tjera, bëjnë 7 vjeçarin përfundimisht. Δηλαδή, 7 μήνες θα καθαρίζουν και θα δάβουν τη γη. Do me thënë 7 muaj do të pastrojnë vendin. Τους 7 μήνες θα οικοδομήσει ο Αντίχριστος το ναό του Σολομώντα. Κατ' 7 μουιόρς, σε αυτούς τους 7 μήνες θα οικοδομήσει τον ναό. Ναι. Μόλις τελειώσουν οι 7 μήνες, μόλις καθαριστεί η γη. Σάπο το παστρώχετ βέντι να στατ μουέχει, δε το ντορτώε τέμπουλ είναι Σολομώνη Αντικρίστη. Και τότε για τους επόμενους μήνες μέχρι τα 7 χρόνια, 2300 ημερονύχτια. Δε ατέρ νε μουέ τε τίερ, δίρε και δε μπέτ στατ βιετσάρι, δε μεθέν, δε δίνε τρέτσι εγγύτ τε τίερ. Θα είναι σε εξουσία ο Πώς θα είναι σε εξουσία ο Αντίχριστος. Δω το γιατί να πουστέ το Αντικρίστη. Και θα καθίσει στο ναό του Θεού ως Θεός. Δεν το ούλετ να τέμπουλ είναι προεντής, σι προεντή. Μέχρι να έρθει η Δευτέρα παρουσία. Δεν είσα το βίε Κρίστη να άρδει να δει το τι. Που ο Αντίχριστος θα μαζέψει όλα τα στρατεύματά του μαζί με τον ψευδοπροφήτη. Αντικρίστη το τον μπλε δε γίθου στρίτε τη μπάσκ με προφέτην ερέμ. Να εμποδίσουν τη δευτέρα παρουσία τον ερχομό του Χριστού. Και το πενγόιν άρδεν εντύτ τε κρίστη. Στη μάχη του Αρμαγεδόνα. Να δουκεμπέρ λούφτεν Αρμαγεδόνας. Και ο Χριστός θα πιάσει τον Αντίχριστο και τον ψευδοπροφήτη και θα τους ρίξει στην κόλαση. Δε κρίστη το τεκάπε αντικρίστην δε προφέτην ερέν δε το τυχαίδνε φέρ. Και θα εγκαταστήσει επί της γης τη χιλιετή βασιλεία. Δε το τβεντώσεν πιτότ μια μη διετσάρινε μπρετρής. Και θα δέσει το διάβολο για 1000 χρόνια. Δε το ταλί δε διάλεν προ μια μη διέτν φάλι. Και όταν τελειώσουν τα 1000 χρόνια. Δε κουρτεμπαρόιν μια μη διέτετ. Ο διάβολος πάλι θα ξεσηκώσει τους ίδιους λαούς,
τον Γόγ, τον Μαγόγ και τους Εσχάτ και όλους τους ανθρώπους εναντίον του βασιλιά των βασιλιάδων και του Κυρίου των Κυρίων στην Ιερουσαλήμ και πάλι. Kur të mbaroje një mijë vjeçari, djalli kur të zgjidhet do të çojë përsëri këto kombe, ti mashtroje domethënë këto kombe që ishin përpara Gogun, Magogun dhe të gjitha ato kombet kundër mbretit të mbretërve dhe zotit të zotërve dhe mbretërisë së tij. Και ο Θεός θα καταστρέψει τον διάβολο και θα τον ρίξει στη γέννα του πυρός. Δε Περεντία του τα σκατρώει διάλλον δε τα χέδε νε λιτσένιν εζιάρετ. Και όλα τα στρατεύματά του. Δε γίτου στρίτετι. Και θα κάνει νέα γη και νέους ουρανούς. Δε το τε μπέι τόκτερε δε τσιέλτερι. Και ο Ιησούς Χριστός θα καθίσει στο θρόνο της δόξης του. Δε Ιησού Χριστί δε το ούλετ να φρόνει να λαβδί στο τι. Με νέα γη και νέους ουρανούς. Με τόκτερε δε με τσιέτερι. Και θα βάλει στα δεξιά τα πρόβατα που έλαβαν μέρος στην Ανάσταση την πρώτη. Δε το βεντός να τα διάθ δέλετ και μόρεν πίες να ριντζάλιν επάρ. Και στα αριστερά τα κατσίκια που έλαβαν μέρος στην Ανάσταση τη δεύτερη. Δε να το μάει το βεντός δίτ και μόρεν πίες να ριντζάλιν εδίτ. Και θα πει προς τους εκ δεξιών του. Δε το θότ ατύρεν το διάθ. Έλθετε οι ευλογημένοι του Πατρός μου και κληρονομήσατε τη βασιλεία την ετοιμασμένη για σας από καταβολής κόσμου. Έιανι το μπεκούαρι τα ατιτήν δε τραχυγόνι μπρυτερίν και εστ περιού προ παρακρίμι το μπότες. Και προς τους εξαριστερών του δε ατύρε και αν το μάτε τι θα πει ο Χριστός δε το θότ κλίστη. Υπάγεται η κατηραμένη του πατρός μου στο πυρ το εξώτερον. Ήκνη το μαλκούαρ τα ατιτήμ νε λιτσένι νε ζιάρετ. Το ετοιμασμένο για το διάβολο και τους αγγέλους αυτού. Και έστι προγαντήτρου προ διάλεν δε προέγγειται τι. Και τότε οι πιστοί, οι ανεστημένοι, οι εκδεξιών, δε ατέρ μεσημτάρετ ατό και αν το διάθ δε με θέντα. Θα δουν για πρώτη φορά το πρόσωπο του Θεού. Δε το σώην προχέρ το πάρ φυτούρεν επρεντής. Και θα βασιλεύουν εις τους αιώνες των αιώνων μαζί με το αρνίον των εσφαγμένων. Δε το τε μπρετρώην μπάσκ με τσέντζιν εθέρου να ιέτ το ιέτωβε. Και όλα τελειώνουν με την αιώνια ζωή. Δε τα γίθα μπαρόιν με γίθανε προγέτσιμε. Και εγώ τέλειωσα με τη χάρη του Χριστού. Δε ουν μπαρόβα με χείρινε κρύφτη. Αλληλούια και δόξα.